Σε μου πατερηγία, προσφυλέστε την αδελφή και αδελφές, ανάμνηση, ευχαριστία και νέες αποφάσεις. Είναι το τρίπτυχο που καθορίζει την εκκλησιαστική μας ζωή. Τούτο πήγε σε μια ανάμνηση, αλίμονον αν ξεχνούμε. Αλίμονον αν πάψουμε να ευχαριστούμε γιατί αυτές οι αναμνήσεις είναι γεμάτες φως και ζωή. Αλλά αντίμω να μείνουμε σε αυτό. Καινούριες ευθύνες, καινούργια δύναμη πρέπει να πάρουμε. Η δική μου εμπειρία στο περιβάλλον αυτό ξεκινάει σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Κατοχή, γερμανική, ιταλική, φόβος, έλλειψη ελπίδα. Η αναζήτηση δική μας τότε εγώ ήμουν το 43-14 ετών ήταν πού μπορούμε να βρούμε ελευθερία και αγάπη. Οι προτάσεις πολλές. Μια ολόκληρη ομάδα από τη δική μου γενιά στράφηκε σε άλλη αναζήτηση προς τα αριστερά. Εμείς είπαμε τελικά ναι, ελευθερία και αγάπη θέλουμε. Ο Χριστός θα προσφέρει αυτά. Από εκείνη λοιπόν την εποχή ήμουν σε αυτό το περιβάλλον, το ευλογημένο περιβάλλον, μέχρι το 1963, όταν έφυγε από την Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι όταν σκέπτομαι χθε, έρχονται μέσα μου τέσσερις βασικές φράσεις. Μαθητεία, αναζήτηση του απολύτου που είναι ο Θεός. Καλλιέργεια πνευματική. Δεύτερον, φιλία, πραγματική αλληλεγγύη. Χρόνια τώρα αισθάνομαι τους ανθρώπους που γνώρισα αυτή την περίοδο όχι απλώς σαν μια ανάμνηση, αλλά σε μια διάκοπη παρουσία αγάπης, προσευχής και στηρίχου. Φιλία λοιπόν. Το τρίτο όμως ήταν το μαρτυρία. Ότι δεν στεκόμαστε μόνο στον εαυτό μας, αλλά προσπαθούσαμε να δώσουμε τη μαρτυρία σε νέα σύνορα. Θυμάμαι μια συγκίνηση, το είδα και προηγουμένως, δεν είχα στη φωτογραφία. Η τελευταία περίοδος που ήμουν αρχηγός της κατασκήνωσης της ΦΕ ήταν όταν πήγαμε στις πράσινες. Τότε για πρώτη φορά είχα ταινίσει τον χώρο που ήταν φυλακισμένο στην αθελία και στην απιστία και λεγόταν Αλβανία. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι κάποια μέρα ο Θεός θα με οδηγούσε εκεί. Οι δικές μου οι προοπτικές ήταν η Αφρική. Αλλά έχει σημασία να είμαστε ελεύθεροι από τις δικές μας τις αποφάσεις και τις προτιμήσεις και να υπακούμε στο παράδοξο θέλημα του Θεού που κάποτε είναι υπερβολικά περίπου. Και το τέταρτο, διακονία. Σε έναν κόσμο τόσο πονεμένο, ο οποίος εξακολουθεί σήμερα να είναι απίθανα πονεμένος και ευτυχισμένος. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, μην μείνουμε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Εκείνο που έχει μάθει η ζωή είναι ότι ό,τι κλείνεται στον εαυτό του, πεθαίνει, μαραίνεται. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι σύλλογος, είτε είναι νορία, είτε είναι επισκοπή, είτε αν θέλετε τοπική εκκλησία. Μόνο όταν προσφέρεται κανείς βρίσκει τον εαυτό του. Αυτή η προσφορά ήταν πάντα χαρακτηριστικό της. Προσφορά αν ιδιωτελείς, χωρίς να ζητάμε απολύτως τίποτε, παρά μόνο αχυλοβολώντας αυτό το οποίο ζούσε. Και επειδή ξέρω ότι αυτός είναι ο στρακάτος πειρασμός, θα ήθελα μια εικόνα να τον τονίσω λίγο πιο πολύ. Δεν ξέρω πώς είχε ταξιδέψει στην Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη υπάρχουν δυο μεγάλες λίμνες. Η μια λέγεται Γενισαρέτη και η άλλη μεγάλη θάλασσα. Έχουν ένα κοινό στοιχείο και οι δύο δέχονται τα νερά του ποταμού του ουρανού. Αλλά έχει μια βασική διαφορά. Η Γενισαρέτ τα αφήνει και φεύγουν και κυλάνε προς τους κάμπους και τους γονιμοποιούν. Η μεγάλη θάλασσα τα κρατάει όλα για τον εαυτό της. Όταν πάτε εκεί και τολμήσετε να κουμπίσετε το νερό, είναι όλο πίκρα.
Εγώ πολύ συχνά σκέφτομαι αυτές τις εικόνες. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται τις ευλογίες του Θεού και ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους. Σαν την Αγία Θάλασσα. Και σκέφτομαι τη Ναζαρέ που δέχεται τα νερά του Ιορδάνου και τα αφήνει και γυρούν κάτι. Και εγώ μου πίνω. Και αυτό που ξέρω είναι ότι ο Χριστός κήρυξε και έκανε τα θαύματά του και κάλεσε τους Αποστόλους του από την Αγία Θάλασσα. Αλλά από τη λίγη γέννησανε. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ευχή που θα ήθελα μόνο με την καρδιά να δώσω και επειδή τα δικά μου τα λόγια είναι πολύ φτωχά, καταφεύγονται πάλι στα λόγια του Παύλου. Πάλι και αν πας σε Χριστός, αν υπάρχει κάτι που προσδιορίζει αυτόν τον τόπο, μόνο στις κριτικές και τις απειλότητες που έχουν λεχθεί, είναι ότι σε αυτόν τον τόπο οι άνθρωποι πήγαν στα σοβαρά του Χριστό. Εκείνο λοιπόν το οποίο ζητείται από όλους μας, σαν μια αδιάκοπη ανανέωση των αναμνήσεων, της ευχαριστίας και του αγώνας μας είναι το γνώμη αυτών και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, συμμορφούμενη το θανάτο αυτού. Δεν μπορείς να γνωρίσεις το Χριστό απλώς με το μυαλό σου. Δεν μπορείς να το προσεγγίσεις απλώς αναγείοντας και κύριοντας. Πρέπει να γνωρίσεις την δύναμη της Αναστάσεως, ύστερα από συμμετοχή στο πάθος. Αυτή η συμμετοχή στο πάθος δεν είναι ομοιόμορφη. Για άλλους είναι πόνος, η αρρώστια, οι συκοφαντίες, οι διάφορες άλλες αδικίες, οι αρρώστιες, ο θάνατος. Αλλά πάντα υπάρχει μια συμμετοχή στο πάθος. Και η δική μου η φτωχή ευχή συμπληρώνεται με το εξής που είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, καθώς τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο, και επειδή κάποτε και εγώ στη ΧΦΕ ήμουν υπεύθυνος για τις βιβλικές μελέτες, θα ήθελα να μαθώ να τελειώσω. Όταν ο Παύλος προσεύχεται και λέει, «Η να δω ο Κύριος κατά τον πλούτο της δυνάμεως αυτού, δυνάμει κρατεωθήνε εις τον έσω άνθρωπο, δια του πνεύματος αυτού». Αυτό το πρώτο ζητούμενο, κρατεωθήνε εις τον έσω άνθρωπο, όχι με τις δικές μας δυνάμεις και μελέτες, αλλά για το πνεύμα του αυτού. Όχι απλώς να μιλάμε για τον Χριστό, αλλά κατοικήσει δια της πίστος των Χριστών και της καρδιές ημών. Εν αγάπη θεμελιωμένη και να γνώνεται τι το πλάτος και βάθος και λίγος και ύψος γνώνεται την υπερβάλλουσα της γνώσης αγάπη του Θεού ή να πληρωθεί η γεσμά το πλήρωμα του Θεού. Αισθάνεται κανείς ότι ο Παύλος κατέχεται από αυτή τη βεβαιότητα και πλημμυρίζει, μιλάει για θεμελίωση, μιλάει για άνοιγμα, μιλάει για πλήρωμα. Το πλήρωμα της ζωής είναι ο Χριστός. Και δεν θα γίνει με τις δικές μας προσπάθειες επαναλαμβάνω, αλλά κατά τη δύναμη την ενεργουμένη η οποία έρχεται από αυτόν. Το δεδομένο ότι είσαι υπέρ εκπαιδισσού, ονετούμεθα εννοούμε. Αυτό κατά τη δύναμη και ενεργουμένη τιμή, αυτό η δόξα εν και η εκκλησία. Στους αιώνες. Αμήν. Προσέχεσαι για μας.